Την αποστολή ελληνική φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσε ο Υπουργό Άμυνα για την προάσπιση των ελληνικών συμφερόντων. Ο Σταύρο Ανίδη είναι μαζί μα και θα μα πει περισσότερα. Σταύρο. Πραγματι λένε και για τον σκοπό αυτό, έχει μεταβεί στον Μπαχρέιν αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού ως σύνδεσμο. Πρόκειται για πλοίαρχο, ο οποίο θα συζητήσει τι λεπτομέρειε τη αποστολή που θα αναλάβει η ελληνική φρεγάτα, όταν βεβαίω είναι έτοιμη να αποπλέψει προ την περιοχή. Μένει να καθοριστεί η θαλάσσια περιοχή στην οποία θα κινείται. Βέβαια και άλλα ζητήματα, όπω για παράδειγμα το ποιο θα έχει την, τον πρώτο λόγο, το πρόσταγμα σε αυτή την επιχείρηση και πια ακριβώ θα είναι η αποστολή τη. Όμω, όπω είπε ο Υπουργό Εθνική Άμυνα, ο κύριο Δένδια. Το πλοίο προετοιμάζεται προκειμένου στο άμεσο α, χρονικό διάστημα να ξεκινήσει για την περιοχή, χωρί βεβαίω να αποκαλύψει πότε θα είναι αυτό το διάστημα, αλλά και ποιο πλοίο θα αναλάβει τον ρόλο αυτό. Είπε ό, ο... σαφέστατα. Είπε όμω ε, πω θα βρίσκεται εκεί η ελληνική φρεγάτα για να προστατέψει τα συμφέροντα τη ελληνική ναυτιλία. Μπορούμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τι δηλώσει. Σε ευχαριστούμε, Σταύρο είμαστε σε επαφή με τους συμμάχους και εταίρους μας και όταν είναι επιχειρησιακά απαραίτητο τότε θα αποπλέψει η ελληνική φρεγάτα αφού έχει πλήρως προετοιμαστεί. Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσω κάτι. Η φρεγάτα είναι εκεί για να υπερασπίσει και τα ελληνικά συμφέροντα. Δεν είναι μια φρεγάτα που μετέχει σε μια ξένη αποστολή. Είναι μια φρεγάτα που μετέχει στην προστασία των ζωτικών συμφερόντων της πατρίδας.